ξεκινούν μας λένε για πρόεδρο έναν αριστερό Τουρκοκύπριο από ένα δεξιό Ελληνοκύπριο. Λοιπόν, μην ανησυχείτε, εμείς τους απαντούμε, ας προτιμούν ό,τι θέλουν, δικαίωμα τους. Ο κυπριακός λαός θα τους κρίνει, θα τους απαντήσει την Κυριακή τι πρόεδρο θέλει. Όμως στην διαίρεση του Βορρά και Νότου, στην διχοτόμηση δηλαδή, που θέλει να μας επιβάλλει το βαθύ κράτος της Τουρκίας, δεν τους δίνουμε το δικαίωμα να προσθέσουν και νέες διαιρέσεις. Δεν θα διαιρέσουν την πατρίδα μας σε αριστερή και δεξιά Κύπρο για να συγκαλύψουν τις αποτυχίες τους. Μπορεί για αυτούς η καταγωγή, η γλώσσα και η θρησκεία να αποτελούν δευτερεύον χαρακτηριστικό της ταυτότητάς τους. Δικαίωμα τους και πάλι. Αλλά θα πρέπει να πούμε στην ηγεσία του Αγγέλ ότι είναι ανιστόρικη. Και είναι ανιστόρικη γιατί σε τούτη τη γη, την κυπριακή γη, δεν τους έσπηρε αυτούς η αριστερά και όλους τους άλλους η δεξιά. Μας έσπηρε όλους ο ελληνισμός. Και δεν μπορεί να αρνούμαστε την εθνική μας ταυτότητα. Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι όποιος απαρνείται τον εαυτό του ή την εθνική του ταυτότητα δεν χαίρει ούτε του σεβασμού ή της αποδοχής των άλλων. Και δεν ξέρω αν ο Μέγας Αλέξανδρος θα βοηθήσει την Κυριακή, αλλά οι στρατιές του έχουν εξωστρακιστεί ή έχουν διαλυθεί. Επικαλούμαστε τον Μέγα Αλέξανδρο για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Και μη χειρότερα πλέον. Να δούμε η σύγχυση που θα οδηγήσει. Καλύτερα ήταν να μας διάβαζαν μερικά κεφάλαια και μερικά αποσπάσματα από το κεφάλαιο του Μάρξ ή από τα απομνημονεύματα του Στάλιν ή του Λένιν, παρά να μας επικαλούνται. Τουλάχιστον έτσι θα ήταν και πιο συνεπείς με την ιδεολογία μας. Βεβαίως θέλω να πω κάτι. Το τι λέει η ηγεσία του Ακέλ δεν σημαίνει ότι εκφράζει και τους ψηφοφόρους της αριστεράς, γιατί και εκείνοι νιώθουν ότι και ο υπόλοιπος Κύπριος πολίτης αισθάνεται. Να μην ξεχνούν ότι παρά το γεγονός ότι κάποτε εκείνοι ως ανηγεσία αρνήθηκαν τη συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα, χιλιάδες αριστεροί συμμετείχαν. Και δεν έχω αμφιβολία ότι και εκείνοι νιώθουν σαν Έλληνες. Και συνεπώς δεν επιτρέπουμε σε κανένα να διαγράφει αυτό που πρέπει να σέβεται. Εσείς μόνο, εσείς οι πολίτες της Κύπρου μπορείτε να ταρακουνήσετε όσους με αλαζονία κατοικοεδρεύουν σε γυάλινους πύργους. Εσείς και μόνο με την ψήφο σας θα στείλετε τα μηνύματα. Κάντε το λοιπόν, ταρακουνήστε τους φίλες και φίλοι. Ταρακουνήστε τους και την Κυριακή πολίτες αποφασίζουν. Παίρνουν την τύχη τους στα χέρια τους. Ιδιαίτερα όμως θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον πρόεδρο μας, τον Γλαύκο Κληρίδη, τον πατριάρχη μας. Να σε καλά πάντα πρόεδρε, να σε καλά και δυνατός. Το δώρο που σου χρωστούμε θα σου το δώσουμε την Κυριακή πρόεδρε.